Άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα έξω από τη Λότζια με μοναδικό στόχο να κοιταχτούν στα μάτια για ένα λεπτό. Μια δράση που αποτελεί μέρος μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας που ξεκίνησε μια ομάδα και μέσα από την κοινωνική δικτύωση ενεργοποίησε τους τελευταίους μήνες σε όλο τον κόσμο πολίτες οι οποίοι κοιτάζοντας ο ένας τον άλλο στα μάτια επανέφεραν στην επιφάνεια την ανάγκη, όπως τόνισαν, της επικοινωνίας. Γίνεται ένα κοινωνικό πείραμα το οποίο συνέβη και στις 15 Οκτώβρη σε 140 πόλεις σε όλο τον κόσμο. Εμάς έτυχε να πέσει στα μάτια μας λίγο μετά. Και είπαμε να το φέρουμε αυτό και στο Ηράκλειο, να δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο να συνδεθεί, να ανακαλύψει, να πειραματιστεί, να μοιραστεί και να προβληματιστεί. Το σκηνικό λιτό, αλλά οι οδηγίες σαφείς. Μοιράσου την οπτική επαφή, δείξε σεβασμό στον προσωπικό χώρο του άλλου, κοίτα τον στα μάτια και άσε τα συναισθήματα να βγουν στην επιφάνεια. Συμβαίνουν διάφορες αντιδράσεις, και συναισθηματικές αλλά και εκλογικευμένες, και από τους έξω από το παρατηρούν, αλλά και από τους μέσα από τους που το βιώνουν, αλλά και από τους ίδιους εμάς που συμμετέχουμε σε αυτό και είμαστε σημεία αναφοράς. Ουσιαστικά το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι πού έχει πάει η ανθρώπινη επαφή, γιατί οι άνθρωποι πια δεν κοιταζόμαστε στα μάτια. Σπάνια στεκόμαστε να μείνουμε λίγο στο εδώ και τώρα. Οπότε αυτή είναι μια δράση που έχει σκοπό λίγο να ταράξει τα νερά και να μας προβληματίσει, αλλά να μας φέρει και πιο κοντά στη φύση μας, που είναι η ανθρώπινη σύνδεση. Το Eye Contact Experiment, ένα παγκόσμιο πείραμα κοιτάγματος στα μάτια, φιλοδοξεί σύμφωνα με τους διοργανωτές του να αποδείξει πως υπάρχει αγάπη και ανθρωπισμός ακόμη και πίσω από τις διαφορές. Η δράση πάντως στο Ηράκλειο είχε αρκετή επιτυχία, με τους συμμετέχοντες να δείχνουν να το απολαμβάνουν, αλλά τους περαστικούς μάλλον να ευνηδιάζονται στη θέα ανθρώπων να κοιτάζονται μεταξύ τους δίχως να μιλούν.